Η Καλαμάτα ως πόλη λήψης σημαντικών στρατιωτικών και πολιτικών αποφάσεων του 1821 δημιουργεί σήμερα τη νέα της ταυτότητα και με βασικό εργαλείο τη διπλωματία αποκρυσταλώνει την πορεία των 200 χρόνων και οραματίζεται το αύριο με αισιοδοξία. Στόχος η δημιουργία ενός διεθνούς φόρουμ διπλωματίας, ενός θεσμού που θα μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός με βαρύνουσα σημασία και προσέλκυση διεθνών προσωπικότητων. Συμβάλλοντας παράλληλα στην εμπέδωση του επιδιωκόμενου νέου ρόλου της πόλης ως ενός καινοτόμου, εμβληματικού και κυρίως εξωστρεφούς τόπου. Ως Δήμος Καλαμάτας επιλέξαμε μέσα από δράσεις προσωρινού αλλά και μόνιμου χαρακτήρα να τοποθετήσουμε την Καλαμάτα, την πόλη μας, στο κέντρο των επιετειακών εκδηλώσεων. Αυτό το φόρουμ διπλωματίας, το πρώτο φόρουμ διπλωματίας Καλαμάτας που ξεκινά, έχει ακριβώς αυτό το σκοπό. Να τοποθετήσει την Καλαμάτα ως ένα σημείο αναφοράς για τη διπλωματία. Πιστεύουμε ότι μπορεί τα επόμενα χρόνια να εξελιχθεί σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, σε ένα σημείο αναφοράς, ώστε να προσελκύσουμε διεθνείς προσωπικότητες και μέσα, αν θέλετε, και από παράλληλες δράσεις που μπορούμε να αναπτύξουμε, αλλά και ακόμα και να θεσπίσουμε πανελλήνιους επένους προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα πεδία διερεύνησης και προβληματισμού του Φόρουμ Διπλωματίας Καλαμάτας θα κινούνται σε δύο άξονες. Η διπλωματία του 1821 και η σύγχρονη διπλωματία και διεθνείς σχέσεις του 2021. Όμως είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει αναδειχθεί στην Ελλάδα και θέλουμε οι δράσεις που θα καθιερώσει ο Δήμος να είναι τέτοιες που να είναι μόνιμου χαρακτήρα. Άρα λοιπόν ένα φόρουμ διπλωματίας για τη διπλωματία θεωρούμε ότι μπορεί στο μέλλον να αποτελέσει ένα θεσμό πάρα πολύ σημαντικό και εδώ θα πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο το φόρουμ ως δράση που έχει σχεδιαστεί, συνδέεται πάρα πολύ στενά με την ιδέα να δημιουργήσουμε και ένα ψηφιακό μουσείο για τη διπλωματία. Ξεκίνησε το πρώτο διπλωματικό κείμενο του αγώνα από εδώ, η προκήρυξη στα Ευρωπαϊκά Σαυλάς, με τις υπέροχες έννοιες της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας των Ελλήνων. Θέλουμε λοιπόν η Καλαμάτα, 200 χρόνια μετά, να δώσει στο χώρο της διπλωματίας το δικό της το στίγμα, να αποκτήσει τη νέα της ταυτότητα και να είναι μια οντότητα ουσιαστική με το δικό της διπλωματικό τρόπο σε διεθνές επίπεδο. Το συνέδριο της Γέννης το 1815 έθεσε σε ένα διαφορετικό πεδίο τις αγωνιστικές δράσεις των ευρωπαϊκών λαών, υποτελών βεβαίως τις αυτοκρατορίες της εποχής εκείνης. Οι Έλληνες δηλαδή δεν είχαν να αντιπαλέψουν μόνο την Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχαν να αντιπαλέψουν και τις ευρωπαϊκές αυλές, και τους διπλωμάτες και τους υπουργούς εξωτερικών, τους αυτοκράτορες και τους βασιλείς. Το πρώτο Διεθνές Φόρουμ Διπλωματίας Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο της πόλης. Το διήμερο αυτό θα ολοκληρωθεί με την συναυλία της Ορχήστρας Μίκης Θοδωράκης στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.